Έχει κοντά του και το Ρομέρο, αρχή. Αρχή ο Ισπανός εδώ, κάνει τελικά τη σέντρα επικίνδυνα, αυτό γκολ από τον Θανάση Κοστούλα που οριζοντιώνεται για να διώξει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Να λοιπόν που μια επιλογή που φαινόταν αρχικά λανθασμένη του Βίκτορ να μην βγάλει στον μόνο του Ρομέρο γρήγορα, φέρνει τον γκολ για τον Παναθηναϊκό που ανοίγει το σκορ και προηγεί.